Αν εκλεγείτε, θα ορκιστείτε? Όχι, δεν θα ορκιστώ. Και γενικά πιστεύω στο χωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Άλλο... Αν βάλουμε και τα εικονίσματα από το σχολείο. Φυσικά. Λοιπόν, σε κανένα ευρωπαϊκό σχολείο δεν υπάρχουν εικονίσματα. Σε κανένα ευρωπαϊκό σχολείο δεν είναι υποχρεωτική η πρωινή προσευχή. Και σε κανένα ευρωπαϊκό σχολείο δεν είναι υποχρεωτικός ο εκκλησιασμός. Οι μουσουλμάνοι μπορούν να κυκλοφορούν στον δρόμο με μαντήλια? Δεν είναι θρησκευτικό σύμβολο? Είναι θρησκευτικό σύμβολο. Εγώ ήμουν, ας πούμε, στη Γαλλία με το μεγάλο πόλεμο για τη μαντήλα. Ήμουνα υπέρ αυτούς που υποστήριζαν την απαγόρευση της μαντήλας στα σχολεία. Αλλά στον δρόμο ο καθένας μπορεί να κυκλοφορεί όπως θέλει. Στο σχολείο όμως όχι. Τα πρωτοσέλιδα εναντίον σας. Υπήρξαν πρωτοσέλιδα, δεν υπήρξαν? Στην υπόθεση του βιβλίου. Ναι, ναι, βέβαια υπήρξαν. Σας φόβησαν? Με τρόμαξαν. Αν ξαναγράφατε το βιβλίο, τι δεν θα γράφατε? Θα φρόντιζα περισσότερο τα σημεία που μπορούσαν να γίνουν μια ευκαιρία για την πολεμική κατά του βιβλίου. Θα το κοίταγα, αν θέλετε, με τα μάτια του πολέμου του βιβλίου. Άρα δεν θα γράφατε τη λέξη «συνοστίζονταν»? Ναι, συνοστίζονται, έλεγε. Δεν θα τη γράφετε αυτή τη λέξη? Ναι. Το βιβλίο έλεγε ότι ο Κεμάλ φτάνει στη Σμύρνη, ο τουρκικός στρατός φτάνει στη Σμύρνη και οι Έλληνες συνοστίζονται στο λιμάνι της Μύρνης προσπαθώντας να βρουν τρόπο για να καταφύγουν στην Ελλάδα. Αυτό έλεγε η επίμαχη φράση. Και έγινε? Και έγινε τι? Η αλλαγή, λέω, πώς έγινε τώρα? Συγκεντρώνονται, κάπως έτσι. Είστε υπέρ της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι. Είμαι υπέρ της εισόδου. Ναι, όπως το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ναι. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή που θα έχουμε κοινά βιβλία ιστορίας? Όπως έκαναν, ας πούμε, το λέω γιατί δεν είμαστε οι πρώτοι εχθροί που έχουμε βγάλει κοινά βιβλία ιστορίας. Δηλαδή, Γερμανοί, Γάλλοι. Εμείς δεν έχουμε βγάλει, ναι, ξέρω, όχι μόνο. Και οι Άραβες με τους Ισραηλινούς έχουν βγάλει κοινό βιβλίο ιστορίας. Νομίζω ότι θα ήταν μια αξιόλογη προσπάθεια. Απλά στα βιβλία που έχει ο καθένας, οι Έλληνες τα δικά μας βιβλία, οι Τουρκοί τα δικά τους βιβλία, να γινόταν μια προσπάθεια ενός κοινού βιβλίου, όπου ένα ιστορικό γεγονός ή ιστορικό φαινόμενο να είχε τις δύο αφηγήσεις, τις δύο πλευρές. Έτσι ώστε τα δικά μας παιδιά να έβλεπαν τι λένε οι Τούρκοι για την Ελληνική Επανάσταση ή για τη Μικρά Ασία και τούμπαλι.